και σαν αγώνας έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, με το καλό. Ευχόμαστε όλα τα καλά. Ωραία εικόνα είναι. Και οι καιρικές συνθήκες. Όσοι είναι κοντά και δεν συμμετέχουν, μπορούν να πάνε στην. Και οι καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν. Έτσι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε προτάσεις. Δεν έχουμε μια πρόταση, την καλύτερη πρόταση για σήμερα το βράδυ. Βράδυ Κυριακής. Έχουμε βράδυ Κυριακής στις 10 με τον Δημήτρη Κοταρίδη. Έχει καλεσμένους διάφορους. Να πούμε, Νίκος Κλίκας, δασολόγος, περιβαντολόγος. Το θέμα βασικά είναι οι πυρκαγιές. Η επόμενη μέρα. Και το ότι αν θα συνεχίσουμε πραγματικά να ζούμε έτσι κάθε καλοκαίρι ή όχι. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος. Ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος. Και ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, γνωστός καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Έρχεται. Το βράδυ. Έρχεται το βράδυ, 10. Θα σε δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εμείς τελειώσαμε. Ανανοούμε το ραντεβού μας 10 η ώρα εδώ στην Ερευνη News και με την Ίνα την άλλη εβδομάδα. Το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ από τις 6. Από τις 6. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κοινωνικό πείραμα. Ο Ιησούς στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Που φεύγει από τον μικρό κόσμο των φυλακών. Και πού είναι η Γαλιλαία, πού είναι ο Ιησούς. Κάτι θαλασσοδαρμένο βλέπω. Για να λειτουργήσει όμως θα χρειαστούμε τους κατάλληλους εθελοντές. Συγκατοικούν στη φυλακή. Εσείς είστε ένας από αυτούς υποψήφιους. Αλέσαι, Τάχτε να μάγκαρε. Τους χωρίζουν πολλά. Τους ενώνει μια πρωτοποριακή γραμμή υποστήριξης. Εδώ κάνουμε τέχνη, Χαίστηκα. Αυτή είναι η αποστολή. Να βοηθάω. Σιγά θα Και από βαρυπινίτες γίνονται ειδικοί ψυχικής υγείας. Τι λέω, βρε σατάνα. Το βλέπω. Πώς να μην το δω, το μισό προάβλιο πιάνει. Έλα το σύρε. Ξένα, εσένα άλλο. Οχ, έρχεται. Ίσως και να το αξίζει. Στα σύρματα. Η τέρμη δεν έχει ταμπού. Μάλιστα. Τι είναι ο Τσέχο. Πρεμιέρα άμεσα. Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου. Και κάθε Παρασκευή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1. Εγώ Σμυρνιά γεννήθηκα. Κι έτσι ήταν πάντα η Σμύρνη. Φωνακλού και Ναζιά. Και κοσμοπολίτησα. Εμείς είμαστε με την πατρίδα. Η Μικρασία είναι η πατρίδα μας, αδερφέ. Δεν κάνει να κρατάτε Τούρκο στο σπίτι. Εγώ ποτέ μου δεν φοβήθηκα στη Σμύρνη. Άλλαξαν οι κύριοι. Έσπασε το μέτωπο. Τι? Να φύγουμε εμείς από τη Σμύρνη. Από την πατρίδα μας. Και είναι την αρμένικη συνοικία. Θα μας προστατεύσει η Ελλάδα, μωρέ. Σμύρνη μου αγαπημένη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Δευτέρα, 8 και 4 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ. Το αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Οι σημαντικότεροι αγώνες της διοργάνωσης. Τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος. Όλες οι νοκάουτ αναμετρήσεις. Από τις 25 Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου στην ΕΡΤ 1. Καταδίκασαν. Χρειάζεσαι φίλους. Δεν χρειάζομαι κανένα. Προσπαθούν να τον εξοντώσουν. Και αυτός δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος σου. Δεν θέλω τίποτα. Παλεύει για τη ζωή και την αλήθεια του. Τι είναι αλήθεια? Τίποτα. Θα κάνω τα πάντα. Ενώ γύρω του όλα ανατρέπονται. Πόσο σου δώσανε ρε, για να κλείσει ένα αθώο στη φυλακή? Μίλα ρε! Νιώθω πιο χαμένη από ποτέ. Ο Όρκος 2. Δεύτερος κύκλος. Είσαι δυνατή. Πρεμιέρα 18 Οκτωβρίου. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1. Δείτε ξανά τον πρώτο κύκλο της σειράς που απέσπασε δύο υποψηφιότητες στα Seoul International Drama Awards 2023. Από την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
Και πότε αρχίζει το τιμημένο? Έτσι που ζεστάθηκα, δεν μπορώ να περιμένω. Πρωίαν σε είδον, με το Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζέννη Μελιτά. Σε 9 ώρα. Πρωί θα τους βλέπουμε. Πρεμιέρα, Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 10 το πρωί. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Αυτό θα πει ωραία μέρα. Αυτό θα πει ωραία μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μια όμορφη μέρα ξεκινάει, μια όμορφη Κυριακή ξεκινάει και εμείς εδώ είμαστε. Εδώ παρεούλα με το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Για μας είναι το δεύτερο, τρίτο, το έχω χάσει. Από τις 6 όταν ξεκινάς, έλατε. Έχει τουλάχιστον 2-3. Κοίταξε, οι Κυριακές είναι πάντα συνδεδεμένες με λίγο εφημεριδούλα, να παίζει τηλεόραση εδώ, το καφεδάκι μας, η οικογένεια. Λοιπόν, όπως ερχόμουν, μου συνέβη το εξής και το συζητούσαμε